Αμέσως θα καλημερίσω την ψυχολόγο από το χαμόγελο του παιδιού, την κυρία Φωτεινή Παπαδάτου. Από την πρώτη στιγμή λοιπόν βρεθήκατε εκεί με τον κόσμο να ζητάει τη βοήθειά του, ε? Από την πρώτη στιγμή, όπως το είπατε, από την πρώτη στιγμή που νιώσαμε τα Ρίχτερ εδώ στο Ηράκλειο, στο χώρο μας, αμέσως ο κύριος Γιαννόπουλος επικοινώνησε και είπε πρέπει να πάμε άμεσα στο επίκεντρο εκεί που υπήρχαν τα πολλά προβλήματα. Οπότε πολύ γρήγορα, γιατί είχαμε και την εμπειρία από το σεισμό στη Λάρισα, γνωρίζαμε τι να κάνουμε χωρίς προβλήματα συντονισμού. Γνωρίζαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός εκεί με βάση το ασθενοφόρο μας. Φυσικά η δημιουργική απασχόληση των παιδιών, γιατί γνωρίζετε και όλος ο κόσμος συναντάει αυτά τα ματάκια αυτές τις μέρες που ακόμα περιμένουν τις εξελίξεις, έχουν το φόβο μέσα τους, ακόμα χορεύουν στο ρυθμό το Ρίχτερ και ξεχνιούνται με το παιχνίδι και την δημιουργική απασχόληση των ανθρώπων και των αθελοντών του χαμόγελου. Κυρία Παπαδάτου, καλημέρα σας. Πώς αλήθεια μπορείς να αντιμετωπίσεις μια τέτοια κατάσταση όταν ο φόβος είναι πάνω απ' όλα? Ναι. Κοιτάξτε, είναι πάντα οι καταστροφές έτσι από φυσικά φαινόμενα μας πιάνουν απροετοίμαστους ξαφνικά. Οπότε είναι λογικό τις πρώτες ημέρες να υπάρχει πολύ σοκ, να υπάρχει φόβος για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ο στόχος γενικά αυτό το διάστημα είναι να βρεθούμε δίπλα στους ανθρώπους που περνάνε πιο δύσκολα, που φοβούνται ακόμα, που δυσκολεύονται, να καθησυχάσουμε λίγο και τους ανθρώπους και τα παιδιά και να καλύψουμε και τις πρακτικές ανάγκες. Οπότε αυτός ήταν και ο δικός μας ρόλος αυτές τις μέρες κοντά στις σεισμόπληκτες περιοχές. Για να περάσουν και οι άνθρωποι λίγο χρόνο και ειδικά τα παιδιά, λίγο χρόνο που δεν θα συζητάνε και θα ασχολούνται συνέχεια με τον σεισμό. Γιατί ο σεισμός είναι εκεί, οι δονήσεις γίνονται συνέχεια, δεν είναι κάτι που τους αφήνει να ξεχαστούν. Αλλά τουλάχιστον τα παιδιά με το παιχνίδι, με τα παζλ, με τις ιστορίες. Εχθές ήταν και ο σκύλος διασώστης. Οπότε όλα αυτά λίγο τουλάχιστον κάποιες ώρες θα αφήνουν να χαλαρώσουν για να μειωθούν έτσι και τα επίπεδα του στρες που υπάρχουν πολύ έντονα αυτό το διάστημα. Άρα θέλετε να πείτε ότι στις μεγαλύτερες ηλικίες και οι ενήλικες ήταν εκείνοι οι οποίοι και είναι εκείνοι οι οποίοι δεν μπορούν να το διαχειριστούν με ευκολία αυτό το φόβο? Βέβαια, βέβαια. Και θα ήθελα να χρησιμοποιήσω και το δικό σας βήμα να προτρέψω όλες τις οικογένειες, γιατί ξέρω ότι είναι πολλές οικογένειες από την επαφή που είχαμε αυτές τις μέρες, γιατί ήμουν κάθε μέρα στο Αρκαλοχώρι και την Παρασκευή ήμασταν και με την κινητή μονάδα μας και εξέτασε παιδίατρο στα παιδιά. Ήρθαν οικογένειες που ήταν από τις γύρω περιοχές, που δεν μένουν στο εκθεσιακό κέντρο και άρχισαν έτσι να μας εμπιστεύονται λίγο το πώς είναι, ότι είναι πολύ στρεσαρισμένοι, πολύ φοβισμένοι, δεν ξέρουν ακριβώς πώς να κινηθούν, ότι είναι σε σκηνές δίπλα στα σπίτια τους και ότι τα παιδιά βέβαια βρίσκονται εκεί όλη μέρα χωρίς, καταλαβαίνετε, εκτός καθημερινής ρουτίνας. Οπότε είναι ευκαιρία, αν μας ακούνε τουλάχιστον κάποιες από τις οικογένειες, να πάρουν τα παιδιά τους, να έρθουν στο εκθεσιακό κέντρο, να περάσουν λίγο χρόνο, να συζητήσουμε, να μιλήσουμε, να αποφορτιστούν. Γιατί πραγματικά καταλαβαίνω ότι σε αυτές τις καταστάσεις ο χρόνος κυλάει πολύ διαφορετικά, πιο έτσι επίπονα. Χρειάζεται λίγο να απασχοληθούμε και να κάνουμε άλλα πράγματα και να μην είναι το μυαλό μας μόνιμα σε αυτές τις αγχωτικές σκέψεις. Επίσης υπάρχει μια γραμμή, υπάρχει το 1056, είναι 24 ώρες, είναι δωρεάν. Πραγματικά θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, όπως το εκμεταλλευτήκαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, να ζητήσουμε βοήθεια, να μιλήσουμε για αυτό που μας απασχολεί, γιατί πάντα το μοίρασμα όσο να είναι να κουφίζει. Τα κρατάω όλα αυτά έτσι ως βασικές προτροπές, συμβουλές για την ανάγκη των ανθρώπων, την ψυχική τους εκεί ανάγκη να μπορέσουν κάτι να καταφέρουν για να μπορέσουν να συνεχίσουν να πάνε παρακάτω στην επόμενη μέρα. Βέβαια, γιατί καταλαβαίνετε ότι είμαστε ήδη καταπονημένοι όλοι μας, βάζω και τον εαυτό μου μέσα και εσάς όλοι από τη δική του πλευρά, όλοι τα προσωπικά, τα επαγγελματικά, όλα μαζί. Είμαστε ήδη καταπονημένοι από τις προηγούμενες κρίσεις, οικονομικές, υγειονομικές. Οπότε κάθε τι παραπάνω μπορεί να είναι μια σταγόνα που θα ξεχυλίσει το ποτήρι.
Ας μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Ας μιλήσουμε με κάποιον που είναι εκεί, υπάρχει βοήθεια. Και να σας πω την αλήθεια, πολλές φορές το άκουσα και στον εκθεσιακό χώρο, ότι εντάξει, δεν πειράζει, εγώ το αντιμετωπίζω ακόμα, το παλεύω, ας χρησιμοποιήσει αυτή τη βοήθεια κάποιος άλλος. Όχι, δεν είναι μετρήσιμη η βοήθεια, είναι βοήθεια για όλους. Οπότε ο καθένας ας την εκμεταλλευτεί για τη δική του υποστήριξη.